αυτό που βλέπουμε και στο σημερινό πάνελ ποιο είναι και ο ένας και ο άλλος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από κοινού με το ΠΑΣΟΚ αλλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο παρεμβαίνουν στο έργο της δικαιοσύνης. Και μια σειρά προτάσεις που έκανε το ΚΚΕ τις πετάξανε στο καλάθι των αχρήστων για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ουσία όμως ποια είναι? Ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που είναι ότι το φάρμακο αποτελεί εμπόρευμα, δεν συζητιέται. Δηλαδή πετάμε την μπάλα στην εξέδρα για να μην μπει αυτό στο στόχαστρο. Ναι. Πολύ περισσότερο, αν θέλετε, που πριν τις ευρωεκλογές ψηφίστηκε τροπολογία με ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τη στηρίξανε και τα υπόλοιπα κόμματα, που λέει 20 εκατομμύρια ευρώ δωράκι στους φαρμακοβιομήχανους. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Ποια τροπολογία είναι αυτή, κυρία Δάκα? Θα δείτε. Πριν τις ευρωεκλογές, δείτε τι πέρασε μέσα στη Βουλή. Δεν ισχύει έτσι, αυτό. Όσον δεν αφορά. Αυτό. Καλά. Ίσα-ίσα, δείτε τι ζητήσαμε, πέρασε. Ζητήσαμε πίσω και 250 εκατομμύρια από. Που δεν είχαν ζητήσει προηγούμενες κυβερνήσεις από τις φαρμακευτικές. Και συνολικά για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Αλλά να πάμε και στην ουσία. Το ζήτημα είναι ότι πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Πληρώνει ο λαός μας το γεγονός ότι η υγεία και το φάρμακο αποτελούν εμπόρευμα. Και με τον πιο τραγικό τρόπο φαίνεται με τις πρόσφατες εξελίξεις με τα διαγνωστικά κέντρα. Ποιος βρίσκεται όμηρος? Ο ίδιος ο λαός. Γίνεται μπαλάκι ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υγείας και βέβαια στα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα που τους λένε εδώ πληρώστε για τις αποζημιώσεις. Ποιος όμως διαμόρφωσε αυτό το έδαφος του εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας που βλάπτει σοβαρά την υγεία? Ποιος διαμόρφωσε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία με λήψη προσωπικού, με λήψη διαγνωστικών, ιατροδιαγνωστικών ουσιαστικά μηχανημάτων που συνεχώς χαλάνε κτλ? Ποιος έχει αυτή την ευθύνη? Έχει τις υπογραφές προφανώς και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της σημερινής κυβέρνησης από αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί, γιατί έχουν δεσμευθεί. Έχουν δεσμευθεί σε νέες περικοπές για κοινωνικές δαπάνες, για αυτά που έχει ανάγκη ο λαός μας, και απέναντι σε αυτή την κατάσταση μπορεί να γίνει επιλογή. Να γίνει επιλογή με ένα ισχυρό ΚΚΕ που την επόμενη μέρα θα είναι μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση οποιαδήποτε κυβέρνηση της επόμενης μέρας από χέρι αντιλαϊκή, η οποία θα βάζει νέα εμπόδια, θα φορτώνει με νέα βάρη ουσιαστικά. Ερώτηση πολιτική, κυρία Δάγκα. Επειδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα και ειδικά τα χρόνια των μνημονίων μιλάει και καταγγέλει και το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ για τα αντιλαϊκά μέτρα, για την πορεία που παίρνουν τα πράγματα στην Ευρώπη, αλλά παρόλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει καφυλωμένο στα ίδια ποσοστά. Και νομίζω και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση είχαμε και μια πτώση. Πτώση δεν είχαμε. Είχαμε σταθεροποίηση, αν σχέση, θέλετε, ναι, okay, όσον αφορά τους ψήφους. Έτσι, τις γιατί ψήφους, αυτό ναι, είναι ναι, τους ψήφους. Ναι. Είχαμε σταθεροποίηση τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ, που είναι ευκαιρία στη μάχη των βουλευτικών εκλογών να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ναι, και αν δεν θέλετε, εδώ και αυτή χρόνια την προσπάθεια δίνουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Και κοιτάξτε να δείτε. Μήπως φταίει που ψηφίσατε τα μέτρα ανακούφισης? Τα μέτρα ανακούφισης ποια λέτε? Αυτά που ψηφίστηκε το μέτρο. Ναι. Που τα χαρακτηρίστηκαν ως μέτρα ανακούφισης. Χαρακτηρίστηκαν, έχετε απόλυτο, έχετε απόλυτο δεν τα δίκαιο. Όμως. Ναι, θα σας πω. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Αυτό που δεν έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δεχτεί την τροπολογία του ΚΚΕ που ήταν πραγματικά νας ανακούφισης για τη μη μείωση του αφορολόγητου. Χωρίς κανένα ναι μεν αλλά. Όμως στο ίδιο άρθρο έφερε και κατάργησε μια σειρά υποτίθεται αντίμετρα και μέτρα, όπως ήταν η μη μείωση ουσιαστικά του έμφυα. Αυτό νομοθέτησε για ναι, ορισμένα ουσιαστικά. Έχει προνομοθετηθεί αυτό σε άλλο νομοσχέδιο, κυρία Δάγκα? Δεν ποιο έχει? Το καταργήσατε. Έμφυα, το καταργήσατε. Μην αλλάζετε την πραγματικότητα. Έχει νομοθετηθεί το Δεκέμβρη μην του 2018. Δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Το έχω λοιπόν ψηφίσει, το ξέρω. Λοιπόν, ναι, το Δεκέμβρη του 2018. Ναι, και είχατε καταργήσατε τις υπόλοιπες. Και είπαμε ότι το. Όχι, δεν το πήραμε πίσω. Δεν το πήραμε πίσω. Είπαμε ότι το 20 θα επεκταθεί η μείωση του έμφυα. Το κάνατε εξαγγελία, αυτό λέει. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί το κοστολογημένο πρόγραμμά σα είναι πολύ συγκεκριμένο. Μα για το 20 δεν ήταν το αφορολόγητο? Αφήστε με να ολοκληρώσω. Το κοστολογημένο πρόγραμμά σας είναι πολύ συγκεκριμένο. Το κοστολογημένο πρόγραμμά σας είναι τα δεσμά, τα δημοσιονομικά που έχετε συμφωνήσει με τους δεσμούς και πάνω σε αυτή τη βάση τι λέτε, θα συνεχίσει να πληρώνει ο λαός τα ματωμένα πλεονάσματα και από αυτό θα παίρνει και ορισμένα ψίχουλα. Εμείς λοιπόν καλούμε σε αυτή τη μάχη της 7 Ιουλίου στις βουλευτικές εκλογές
να κάνει κριτήριο ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, και αυτή τη μάχη, αν θέλετε, δίνουμε και καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στις απεργίες που είναι πάρα πολλές αυτή την περίοδο και μόνο το κουκουέ είναι εκεί. Και οργανώνει την πάλι έτσι καθημερινά. Στις εκλογές δεν καρπώνεται κάτι. Θέλω να σας πω ότι είναι πολλαπλάσια δύναμη στο κίνημα, στους αγώνες, για να βάλουμε εμπόδια στα μέτρα που παίρνει η εργοδοσία, στα μέτρα που παίρνει με τις συμβάσεις, αν θέλετε, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που με τη σφραγίδα της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην Τρένοσέ και στον επιστημισμό μιλάμε για 7 ημέρια εργασία. Αυτό γράφει στη συλλογική του σύμβαση. Τι θα κάνετε επειδή για την 7 έγινε. Εργασία, εμείς δίνουμε κυρία. Καθημερινή μάχη και αν θέλετε υπάρχει και απεργία στον επιστημισμό στην Αθήνα, έτσι, το επόμενο διάστημα, που σε αυτό θα πρωτοστατήσουμε στους αγώνες, όχι όμως μόνο για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε, αλλά πολύ περισσότερο να ανοίξουν νέοι ελπιδοφόροι δρόμοι με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Και οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες λένε, για παράδειγμα, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, υγεία, φάρμακο δωρεάν για όλους και όλες. Αυτό που λένε οι σύγχρονες ανάγκες είναι δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα και όχι να επιλέγουμε στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων πόσα θα χάσουν. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά έχουν το πρόγραμμα. Θα σας πω. Προφανώς υπάρχουν δεν και παραλλαγές. Προφανώς υπάρχουν παραλλαγές. Αφήστε το για τη μεσαία τάξη, γιατί ο ορισμός. Μην το φάτε στο διάλογο. Και ο ορισμός, αν θέλετε. Δεν διέλυσαν, κυρία Κεχαγιά, δεν έφυγαν τίποτα. Ο ορισμός. 63 δις βάλατε φόρου. 63 δις φόρου βάλατε. Έχει δίκιο, κυρία Δάκα. Να είστε λίγο πιο ευγενικοί, γιατί μεσαία τάξη έχει συγκεκριμένο ορισμό. Αλλά να μου επιτρέψετε να μιλάμε για 10 και 12.000 ευρώ εισόδημα, αυτό είναι. Αλλά τι άλλο. Αλλά λέτε ότι είστε υπέρ των αυταπασχολούμενων, υπέρ των αγροτών, των φτωχών αγροτών. Τη στιγμή που έχετε στηρίξει μια σειρά φορολογικά μέτρα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, έχετε συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι είναι διαρθρωτικό πρόβλημα οι αυταπασχολούμενοι επί της ουσίας. Και τολμάτε και μιλάτε και ακόμα και για τους αυταπασχολούμενους, για τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους που τους έχετε φορολογηλατήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό είναι γιατί το πρόγραμμα έχει και του ενός και του άλλου, έχει μία κοινή συνισταμένη. Και η κοινή συνισταμένη είναι στήριξη με προνόμια και φοροαπαλλαγές των επιχειρηματικών κολοσσών και την ίδια στιγμή κάλπικες ελπίδες, αν μπορεί να πέσει τίποτα από το τραπέζι, από αυτό το τσιμπούσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να δώσουμε απάντηση την επόμενη μέρα. Και ευχόμαστε